την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου ξεκινά τις εργασίες του το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Σφαίρες Εύρου από τις 11 μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου υπό την αιγίδα των 13 Δημάρχων της Θράκης. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης τόνισε ότι αυτό το συνέδριο διαφοροποιείται από όλα τα προηγούμενα, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το σκοπό του. Τελικά κρατάω στα χέρια μου το πρόγραμμα του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών. Ένα παγκόσμιο συνέδριο Θρακών, το οποίο καταφέραμε οι 13 δήμαρχοι της Θράκης έχοντας το πάρει στα χέρια μας. Για πρώτη φορά για τα προηγούμενα 9 συνέδρια δεν είχαν αυτήν τη δομή. Καταφέραμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό παγκόσμιο συνέδριο Θρακών. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, όπου αντικείμενο των συνεδρίων ήταν κυρίως θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος, το φετινό συνέδριο Θρακών, έχοντας ως φάρο την ιστορία, επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Θράκης, δίνοντας έμφαση στην ανασυγκρότηση της οικονομίας της και στη διαγράμμιση της αναπτυξιακής της πορείας. Η διαφορετικότητα του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών, όπως την αποφασίσαμε οι 13 δήμαρχοι της Θράκης, δεν θα είναι μόνο αυτό. Θα είναι και άλλα πράγματα. Θα προτείνουμε στο ψήφισμα να έχουμε αναεξάμεινο σε έναν τόπο, μια πρωτεύουσα κάθε Δήμου, όλη η θεσμική κοινωνία της Θράκης επαφή, ώστε μέσα από την επαφή εκείνη κάθε φορά να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο διάστημα αυτού του εξαμήνου και να βλέπουμε την πορεία της εξέλιξης των θεμάτων τα οποία αναλύσαμε στο προηγούμενο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών. Όσον αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, δεν θα παρίσταται στο συνέδριο λόγω επίσημης επίσκεψής του στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ωστόσο, ο κύριος Λαμπάκης μετέφερε την πρόθεση του Προέδρου να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στα τέλη Ιανουαρίου για την αξιοποίηση και την επικύρωση των πρακτικών του συνεδρίου, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Κοντζιά και του καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας, κύριου Μάζη. Να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα συμπεράσματα αυτού του Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών που θα αναπτυχθεί αύριο Παρασκευή και το Σάββατο. Είναι ένα άλλο στοιχείο που το εκτίμησα, μια και κάθε εμπόδιο σε καλό, κανένα κακό χωρίς καλό. Δεν μπορούσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας να έρθει αύριο και το Σάββατο στην Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών, γιατί θα είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, αλλά ο ίδιος βρήκε τρόπο ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Θράκης με το ανώτατο πολιτιακό του αξίωμα, αλλά και με την προσωπικότητά του και την επιστημοσύνη του. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα με χαιρετισμούς εκπροσώπων της κυβέρνησης αλλά και πολιτικούς όπως ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παναγιώτης Γουρίδης, ο Σταύρος Θεοδωράκης καθώς και θεσμικών φορέων της Θράκης.